ξεκινήσουμε με ένα πολύ ευχάριστο νέο που όταν το έμαθα λέω καλέ ισχύει. Καλέ ισχύει, εγκυμοσύνη έχουμε. Και αποκλειστικά τώρα εδώ θα σας την αποκαλύψουμε για πρώτη φορά, κορίτσια μου. Καλέ ισχύει η Κατερίνα. Ναι, η Σάσα Μπάστα είναι έγκυος. Η Σάσα Μπάστα είναι έγκυος. Είναι έγκυος, το είπε η ίδια σε ραδιοφωνικό σταθμό στην Κύπρο. Στο Ρίκο Ιωάννου συγκεκριμένα, ξυπνήστε μαζί μας την εκπομπή, Ζενίθ 96,4. Λέει, όχι λοιπόν, μόνο είναι έγκυος, είναι και 7 μηνών. Γεννάει κιόλας. Σε δι... τον Ιανουάριο. Εγώ καιρό θα κάνει. Υδροχό θα κάνει. Για πείτε κορίτσι όλο το ρεπορτάζ, γιατί έχω πολλές απορίες. Σας απάστα λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα. Από τα φώτα δεν βλέπαμε ούτε δημοσιεύσεις στο Instagram. Σωστά. Δική της επιλογή, καθώς δεν ήθελε να αποκαλύψει σε κανέναν ότι διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Να σας πούμε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Δημήτρη της. Βασική ερώτηση, με ποιον είσαι πρόλαβα. Δηλαδή, από ποιον. Το μυαλό όλων πήγε παλιότερα, δεν ισχύουν τα παλιά λοιπόν για τη Σάσα. Είναι... Το Βαλεντινό, όχι καλά. Την είχαμε φέρει και πέρσι στην εκπομπή και έχει πει καμία επαφή πια η κοπέλα. Έχει λήξει αυτό πολύ καιρό τώρα. Έχει βρεθεί ένας Δημήτρης όμως, ο οποίος δεν έχει σχέση με το χώρο. Ποιος είναι ο Δημήτρης. Είναι το κρατάει μυστικό. Για τον Δημήτρη. Θέλω αυτό είπε. Σκέτο, λοιπόν, αυτό. Πάμε να δούμε πώς το αποκάλυψε και μετά έχουμε πολλά περισσότερα. Μπράβο, ρε Σάσα, 7 μηνών. Μπράβο, για πάμε. Σάσα μου, είμαστε ή δεν είμαστε έγκυος. Είμαστε, δεν ξέρω από πού μαθαίστηκε, αλλά... όχι και δεν ξέρεις. Όχι και δεν ξέρεις. Ενώ εφόσον ακόμα έχω κοιλιακούς και δεν φαίνεται το παραμητρό από αυτή την άποψη. εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. Είναι ένα θαύμα. Εσύ ειδικά που έχεις έρωτα και καψούρα με την εγγονή σου, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Σίγουρα. Είναι ένα θαύμα. Θα κάνουμε έτσι μια όμορφη διακοπή μικρή, πολύ μικρή, 2 μήνες, γιατί η Κύπρος πάντα πηγαίνω, ερχόμαστε. Και με πάντα, χωρίς την Κύπρο, εγώ δεν ζω, που με στηρίζουν, που με αγαπάνε. Και μπορώ να πω ότι ήδη μου λείπετε. Αύριο η παλήθευση, έγκυος ή όχι έγκυος η Σάσα Μπάστα, γίνεται χαμός, θέλω να σου πω. Αυτό δείχνει την αγάπη προς το άτομό σου, Σάσα μου, και πότε γεννάμε. Μέσα Ιανουαρίου, εκεί. Μέσα Ιανουαρίου, δηλαδή είμαστε 6 μηνών και... 7. Πω, ναι. Μπράβο ρε Σάσα. Και ακόμη έχουμε κοιλιακούς. Δεν είναι σαν τους δικούς μας. Γιατί εμείς έχουμε κοιλιακούς, αλλά έχουμε ένα και μεγάλο κοιλιακό. Είναι το γέλιο γι' αυτό. Απ' τη χαρά. Προσέχουμε πάρα πολύ, διατροφή, γυμναστήριο. Όχι γιατί... για οτιδήποτε άλλο, αλλά πάνω απ' όλα και για τη δική μου υγεία, αλλά και για του μωρού. Όταν παίρνει υπερβολικά πολλά κιλά, δεν κάνει καλό ούτε στο μωρό, αλλά ούτε και στη μητέρα. Σάσα μου, πότε με το καλό θα επιστρέψουμε στην ενεργοδράση, πρώτα να ρωτήσω. Τι είπε, θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει, είπε στην ενεργοδράση. Ναι. Είχα μια ελπίδα ότι δεν θα επιστρέψει. Έλα, εγώ συντομώ. Να ασχοληθεί με τη μητρότητα, να τη ζήσει εκ των προτέρων. Πάντως, καλή ελευθεριά. Να σου πω κάτι. Σαν να τη μεγαλώσαμε τη Σάσα, λέει. Θυμάμαι όλη τη διαδρομή. Πώς ξεκίνησε από κορίτσι του Θέμου. Με εκείνο το επικό τρέιλερ του Θέμου με την κιθάρα στροφή στην ποιότητα. Που έγινε τραγουδίστρια. Και το βιολοντσέλο. Τσάτσα, μανούλα η Σάσα. Παιδιά, εγώ χάρηκα πολύ γιατί θέλω να ξέρετε ότι η Σάσα είναι πολύ καλό κορίτσι. Είναι πολύ καλό κορίτσι. Και θα γίνει και πάρα πολύ καλή μάνα. Είναι πραγματικά καλό κορίτσι. Και εν τω μεταξύ, πόσο καιρό. 7 μηνών σημαίνει ότι έχει και μια κοιλιά τούρλα. Δεν την έχουμε δει. Δεν έχει. Δεν την έχει δει κανείς. Την πρώτη αποκάλυψη την έκανε στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν χθες. Έχει πάρει, Κατερίνα μου, μόλις. Έχουμε μάθει πως είναι εγκυμοσύνη, αν έχει αγόρι, αν έχει κορίτσι. Έχει κοριτσάκι, πολύ καλή εγκυμοσύνη. Μόλις 1800 γραμμάρια έχει πάρει. Ωραία. Πρόσεχε πάρα πολύ την διατροφή της. Συνεχίζει κανονικά το γυμναστήριό της. Έχει μια πάρα πολύ καλή εγκυμοσύνη. Κάνει μου η Βιβί που μέχρι κουμπάρα μου, μέχρι 8 μηνών έκανε γυμναστική. Κοιλιακούς, ρε παιδιά. Αν έχει μια συγκεκριμένη γυμναστική. Να ρωτήσω άλλα μερικά πράγματα. Ο σύντροφός της είναι ένας Κύπρος επιχειρηματίας που είχαμε ακούσει παλιότερα ή καμία σχέση. Καμία σχέση νομίζω και σε αυτό που έχεις που λες. Ο Κύπριος. Επειδή το αποκάλυψε στην Κύπρο, εμένα μου πήγε ο Και εμένα και εκεί μας πήγε και εμάς όμως. Μας είπαν όμως ότι... Είναι ένα παιδί ο Δημήτρης λοιπόν. Μπράβο και η επιθυμία της Άσας είναι να κρατηθεί μακριά τα φώτα της δημοσιότητας. Και πολύ καλά κάνει. Είχε καεί εντός εισαγωγικών τις προηγούμενες φορές από τις σχέσεις που έβγαινε, έδινε συνεντεύξεις, βγαίνανε μαζί. Οπότε αυτή τη φορά ήθελε να διαφυλάξει όλο το πακέτο της προσωπικής της ζωής. Και τα κατάφερε μια χαρά. Άντε, μπράβο, βε Σάσα μου, με το καλό. Με το καλό, άντε, και να γίνουμε κι εμείς μανούλες. Με το καλό, και να γίνουμε. Και να γίνουμε. Άντε και η σειρά μας. Αφιερωμένη στη μητρότητα, όχι τραγούδι. Λοιπόν, με το καλό, Σάσα μου, με ένα πόνο που λέμε και θα πάμε μέχρι